επίκαιρα θέματα παιδιατρικής όπως οι εμβολιασμοί, τα προβλήματα στην εφηβεία και πολλά ακόμη ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι παιδίατροι σε όλο το φάσμα των ηλικιών θα βρεθούν στο επίκεντρο της 13ης Πανελλήνιας Επιστημονικής Συνάντησης που πραγματοποιείται μέχρι και την Κυριακή στα Γιάννενα. Η συνάντηση πραγματοποιείται από την Ελληνική Ακαδημία Παιδιατρικής σε συνεργασία με την Παιδιατρική Κλινική του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Ακαδημίας Παιδιατρικής Κωνσταντίνος Τσουμάκας, στις εργασίες αναμένεται να παρακολουθήσουν περισσότεροι από 800 επιστήμονες. Θέλω όμως να σας τονίσω ότι στη διάρκεια των εργασιών αυτής της επιστημονικής εκδήλωσης θα δοθεί η ευκαιρία στους συμμετέχοντες ιατρούς, παιδιάτρους, νοσηλευτές και φοιτητές μας να ακούσουν, να σχολιάσουν, να συζητήσουν και να διευκρινίσουν πολλές απορίες τους έγκαιρα και με τον πιο έγκυρο τρόπο σε θέματα νευρολογίας, γαστρεντερολογίας, αναπνευστικού, εφηβικής ιατρικής, ενδοκρινολογικά, γενετικά, αιματολογικά, νεφρολογικά, νευρολογικά ζητήματα, ζητήματα εμβολιασμών και γενικής παιδιατρικής. Τους συμμετέχοντες υποδέχθηκε ο καθηγητής παιδιατρικής και διευθυντής της Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Νικόλαος Χαλιάσος, ενώ ο ομότιμος καθηγητής παιδιατρικής Παναγιώτης Λαγός τόνισε πως υπάρχουν και επιμέρους ενότητες τις οποίες μπορεί να παρακολουθήσει και το ευρύ κοινό. Η Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική Ιωαννίνων είναι συνδιοργανώτρια της ανωτέρω εκδήλωσης και βέβαια εκφράζουμε τη χαρά μας και για αυτή τη συνεργασία αλλά κυρίως γιατί η φετινή επιστημονική συνάντηση γίνεται στα Γιάννενα και από ό,τι φαίνεται θα έχει πολύ μεγάλη προσέλευση παιδιάτρων. Υπάρχουν και ορισμένες ομιλίες που καλό θα ήταν να τις ακούσουν και μη ιατροί, παραδείγματος χάρη δάσκαλοι, καθηγητές κτλ. Ένα session, μια ενότητα μάλλον να τα λέμε ελληνικά, είναι η δεύτερη που, στην οποία προεδρεύει ο πρόεδρος, ο κύριος Τσουμάκας, που έχει σχέση με την εφηβεία. Εκεί θα λεθούν, θα δείτε στο πρόγραμμα θέματα τα οποία απασχολούν τους εφήβους και τους γονείς βεβαίως των εφήβων. Οπότε αυτή ιδιαίτερα την ενότητα νομίζω ότι μπορούμε να την ακολουθήσουμε και εκπαιδευτική.